αλλά και στην Ευρώπη, οι οποίοι προσπαθούσαν να δημιουργήσουν το σενάριο της αριστερής παρένθεσης, να πετύχουν το σενάριο της αριστερής παρένθεσης. Και μάλιστα με την βοήθεια, δυστυχώς, ανθρώπων οι οποίοι πρόσκειται και στην αριστερά. Μια κυβέρνηση, μια νεοεκλεγήσα κυβέρνηση του Ιανουαρίου και ένας πρωθυπουργός, ο οποίος για 7 μήνες διαπραγματεύτηκε σκληρά, έδωσε μάχες και στο εσωτερικό και κυρίως στο εξωτερικό, για να μπορεί να δημιουργήσει ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα, για τους νέους, για τους αγρότες, τους ανέργους, τους μικρομεσαίους και όλα εκείνα τα κοινωνικά στρώματα τα οποία έχουν πληγεί από την κρίση. Και αυτή η σκληρή διαπραγμάτευση πέτυχε. Με λάθη? Βεβαίως. Με παραλήψεις? Βεβαίως. Με αστοχίες? Βεβαίως. Παρόλα αυτά, αυτή η σκληρή διαπραγμάτευση πέτυχε μια πολύ καλύτερη συμφωνία σε σχέση με αυτές τα μνημόνια τα οποία είχαν φέρει οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και αυτό γιατί? Διότι στη συγκεκριμένη συμφωνία περιγράφονται ρογμές, υπάρχουν ρογμές, οι οποίες μπορούν να διαφοροποιήσουν ταξικά, διότι εκείνη είναι η διαφορά μας και θα το εξηγήσω, να διαφοροποιήσουν ταξικά τη συγκεκριμένη συμφωνία υπέρ εκείνης της κοινωνικής πλειοψηφίας η οποία έχει πληγεί από την κρίση. Και ας μην το κρύβουμε άλλωστε, οι διαφορές μας με την αντιπολίτευση είναι ταξικές. Η αντιπολίτευση υπερασπίζεται εκείνες τις κοινωνικές τάξεις οι οποίες επί 40 χρόνια ήταν οι φίλοι τους, ήταν αυτοί που τους βοηθούσαν. Ενώ εμείς από την άλλη υπερασπιζόμαστε εκείνες τις τάξεις, εκείνες τις ομάδες στην κοινωνία οι οποίες επί 40 χρόνια βρισκόντουσαν στο περιθώριο. Διότι οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και ο προηγούμενος υπουργός, ο κύριος Βρούτσης, θεωρούν κάποιον εργαζόμενο στη χώρα, θεωρούν αυτόν εργαζόμενο στη χώρα, όπου εργάζεται για 400 ευρώ, 12 ώρες την ημέρα, ανασφάλιστος. Και μάλιστα τον ονοματίζουν και βαουτσερά. Από την άλλη, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και της αντιπολίτευσης, για εμάς αυτοί οι άνθρωποι δεν θεωρούνται εργαζόμενοι. Γι' αυτό λοιπόν δίνουμε τη μάχη εναντίον της ανεργίας. Άλλωστε, και δεν είναι καμουλόγια αυτά, η ανεργία και στην χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη μπορεί να περιγραφεί ως ένας γορίλας ο οποίος βρίσκεται σε ένα σαλόνι γεμάτο γυαλικά, που αν ξυπνήσει θα μας παρασύρει όλους. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα της ανεργίας δεν μπορεί να λύνεται μόνο με βάση τους δείκτες, διότι αυτό έκανε ο κύριος Βρούτσης με τα προγράμματα Voucher. Προσπαθούσε να μειώσει το δείκτη και όχι να λύσει επί της ουσίας το θέμα της ανεργίας. Είχα την τύχη να ακούσω από κοντά την ομιλία του συντρόφου Δουζίνα για την ηθική και την αριστερά. Και θεώρησαν κάποιοι της αντιπολίτευσης ότι έπρεπε να απαντήσουν στην ηθική η οποία η αριστερά φέρει. Νομίζω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συντρόφους, πρώην μάλλον συντρόφους, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποστηρικτές, οι άνθρωποι οι οποίοι συνυπήρξαν πολιτικά και εδώ μέσα με ανθρώπους που τώρα βρίσκονται στη φυλακή, που κατηγορούνται για εξοπλιστικά προγράμματα, που κατηγορούνται για την χρήση της θέσης τους από υπουργούς μέχρι δημάρχους, δεν μπορούν να σηκώνουν το χέρι και να δείχνουν την αριστερά όσον αφορά την ηθική της. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η συγκεκριμένη συμφωνία λέει η αντιπολίτευση ότι να παραδεχτούμε ότι ήταν αναπόφευκτη. Η συγκεκριμένη αντιπολίτευση, η οποία να θυμίσω πριν 2 μήνες, τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός διαπραγματευόταν σε μία αίθουσα κλεισμένος επί 17 ώρες, οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης στη χώρα μας λέγανε, διαμήνιαν στον Πρωθυπουργό να υπογράψει ό,τι και αν του δώσουν, ό,τι και αν βρει μπροστά του. Για μας λοιπόν αυτό δεν σημαίνει διαπραγμάτευση. Εμείς υποσχεθήκαμε ότι δεν θα κάνουμε βήμα πίσω από τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, και απευθύνομαι στους βουλευτές κυρίως της κυβερνητικής πλευράς. Είναι η ώρα για δουλειά. Είναι η ώρα να υπερασπιστούμε όλους εκείνους και εκείνες που μας στήριξαν. Και αυτή είναι η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Είναι οι αγρότες, είναι οι άνεργοι, είναι οι νέοι.
Είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι βουβά κάνουν υπομονή για 5 χρόνια. Στη μάχη αυτή και εμείς οι βουλευτές, όχι μόνο η κυβέρνηση, πρέπει να συνδράμουμε, πρέπει να βοηθήσουμε, πρέπει να στηρίξουμε, πρέπει να προτείνουμε πράγματα. Γιατί εμείς είμαστε τα αυτιά και το στόμα κάθε πολίτη εδώ, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και τελειώντας, κύριε Πρόεδρε, εγώ από μεριάς μου θέλω να αναφερθώ σε εκείνες τις γενιές. Στο κίνημα στους ανθρώπους που συμμετείχαν στο κίνημα της Γένοβα το 2001. Στο κίνημα κατά του άρθρου 16. Σε όλους εκείνους τους Γρηγορόπουλους που βγήκαν έξω στους δρόμους, που διεκδίκησαν. Σε όλους εκείνους οι οποίοι βγήκαν στις πλατείες και διεκδίκησαν. Διεκδίκησαν ένα καλύτερο μέλλον. Και είναι βέβαιο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτή η κυβέρνηση υπερασπίζεται αυτούς. Σας ευχαριστώ πολύ.